Καλημέρα κύριε Παναγιώτα Βράτζα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Και είναι στην Αθήνα να πούμε. Σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα. Επειδή δεν ακούγεστε τόσο καλά, φροντίστε κυρία Βράτζα να μην μετακινήσετε ή να βρείτε ένα καλύτερο σημείο για να μην είμαι έχει πρόβλημα. Σε σταθερό σημείο δεν ακούγομαι τόσο καλά, να κάνω ακόμα μια αλλαγή που έχω αφήσει. Ναι, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί υπάρχουν κάποιες μικροδιακοπές, ούτως ώστε να είναι ανεμπόδιστη η συνομιλία μας. Σωστά και πείτε. Τώρα με ακούτε λίγο καλύτερα. Σας ακούμε καλύτερα, πιο καθαρά τώρα. Ωραία, ωραία. Και επειδή θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, για την κτηνοτροφία, ποια θα λέγατε ότι είναι σήμερα τα κύρια προβλήματα της κτηνοτροφίας? Να σας πω, προσπαθώντας να τα συνοψίσω καταρχήν, θέλω να πω ότι το κείμενο που σας έστειλα και διαβάσατε είναι μέρος μιας παρουσίασης που έγινε στη Λάρισα, mm-hmm. στα πλαίσια του Ινστιτούτου Αγροτικής Εναλλακτικής Πολιτικής του Ουκρανίου. Και η αφορμή γι' αυτό, κάνω μια εισαγωγή γιατί έχει σημασία να την κάνω. Αν θέλετε μετακινηθείτε λιγάκι ξανά, γιατί πάλι έχουμε μικροδιακοπές. Έπεσε η γραμμή, έπεσε, δεν πειράζει. Δυστυχώς. Αυτά συμβαίνουν. Φαινόταν από την αρχή ότι δεν ήταν καλή η σύνδεση. Θα επιχειρήσει ξανά ο Κώστας Χρυσάνθης. Δυστυχώς. Σε πάλι η νύχτα θα είναι πιο πικρή και πιο μεγάλη. Και εσύ ρωτάς χωρίς εσένα τι θα γίνω. Απόψε σβήνω. Απόψε πάλι τα βήματα σου σαν χορός που φέρνει ζάλι. Και εγώ να ψάχνω στο μυαλό. Επανήλθαμε λοιπόν. Πάμε. Και ζητάω συγγνώμη για αυτό που συμβαίνει. Είμαι στη Food Expo. Δεν πειράζει τώρα. Ακούγεστε πεντακάθαρα, κυρία Βράτζα, πάντως. Ακούγεστε τέλεια. Πάμε, πάμε. Ωραία, πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό έγινε με αφορμή την. Η παρουσίαση αυτή έγινε με αφορμή την καταστροφική πλημμύρα του Ντάνιελ. Και συνοψίζοντας τα προβλήματα της κτηνοτροφίας, θέλω από σεβασμό και από ανάγκη να αναφέρω και αυτά που ανακοινώσουμε εγώ και κάποια άλλη ομάδα επιστημόνων, εγώ για την κτηνοτροφία, τα μέτρα για τους ανθρώπους που έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Έτσι επιγραμματικά να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σχεδόν στο σημείο μηδέν. Ανακοινώθηκαν λοιπόν ένας κοινωνικός μισθός που θα πρέπει να δοθεί σε αυτούς για τουλάχιστον 2 χρόνια. Δεν έχει κάνει κάτι η πολιτεία. Άμεση, δυστυχώς δεν ήταν άμεση η αποζημίωση, η ολοκληρωτική αποζημίωση, δόθηκε μόνο προκαταβολή. Η εφαρμογή του μέτρου, υπάρχει το πρόβλημα ότι θα ανάπτυξε ένα μέτρο για 100% αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Ανακοινώθηκε το μέτρο και ελπίζω να γίνει αρκετά γρήγορα. Mm-hmm. Και βεβαίως η αναστολή όλων των οφειλών που έχουν οι άνθρωποι αυτοί σε τράπεζες, ενέργεια και ό,τι άλλο ένφια και ό,τι άλλο τους ταλαιπωρεί και μας ταλαιπωρεί όλους. Αυτά τα προβλήματα κουμπώσαν δυστυχώς και με όλο το υπόλοιπο δύσκολο σκηνικό που υπάρχει. Πάλι θα προσπαθήσω να τα συμπυκνώσω. Η κοινή αγροτική πολιτική. Είμαστε στο πρώτο έτος εφαρμογής της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Με πολλά προβλήματα, δυστυχώς, στην εφαρμογή της για τους κτηνοτρόφους. Υπολογίζεται ότι η απώλεια του εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους θα είναι έως και 60%. Μπορώ να σας αναλύσω μεγάλο, γιατί. Μεγάλο. Οι ελληνοποιήσεις, μια τεράστια μάστιγα, τα βαφτίσια που λένε οι κτηνοτρόφοι. Mm-hmm. Είναι ένας από τους λόγους που οι κτηνοτρόφοι είναι στα μπλόκα πλέον δεν είναι. Υπάρχουν ακόμα τα τρακτέρ στη σημεία της Εθνικής Οδού και τα βλέπουμε. Το κόστος παραγωγής, και εδώ υπάρχουν εξηγήσεις και χρειάζονται παρεμβάσεις. Και η εργασία, οι εργάτες για την κτηνοτροφία, εδώ ισχύει το εξής παράδοξο. Δεν υπάρχει εργόσιμο για την κτηνοτροφία. Αν θέλετε να πούμε περισσότερο για το εργόσιμο, μπορώ να σας πω. Και ο μόνος τρόπος για να έχει κάποιος νόμιμα έναν εργάτη γης είναι με πρόσληψη, που σημαίνει πενθήμερο και οχτάωρο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι η κτηνοτροφία δεν δουλεύει με αυτές τις συνθήκες, είμαστε από την επαρχία. Δηλαδή το εργόσιμο, συγγνώμη τώρα, το εργόσιμο είναι μόνο για αγροτικές, ας πούμε, εργασίες. Δεν είναι... είναι για τη γεωργία, για τους εργάτες γης. Τραγικό. Εντάξει, τραγικό απλά. Είναι τραγικό και δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Είναι ένας λόγος οι κτηνοτρόφοι, εγώ είμαι κτηνίατρος, το είπατε, οι κτηνοτρόφοι να μειώνουν το ζωικό τους κεφάλαιο επειδή ακριβώς δεν μπορούν να τα απεξέλθουν
την πολύ δύσκολη εργασία που έχουν να κάνουν. Και δεν μου λέτε, επειδή μου, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά μου γεννήθηκε ερώτηση. Και αυτοί οι κτηνοτρόφοι που απασχολούν προσωπικό, δηλαδή πώς τους? Προσπαθούν να απασχολούν προσωπικό με μικρότερα ωράρια, με οικογένεια, όλη η οικογένεια επιστρατευμένη, παιδιά, γυναίκες. Μάλιστα, ναι. Με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς, τον παράτυπο να πω, γιατί πρέπει η πολιτεία εδώ να ενσκύψει και να δώσει λύσεις. Σωστά, σωστά. Η κτηνοτροφία είναι 365 μέρες το χρόνο και είναι και τις Κυριακές και τις γιορτές. Εννοείται. Και τα ωράρια δεν είναι 8 ώρα, ξέρετε το άρμεγμα. Είναι σήμερα βράδυ και. Το ζώο εννοείται, θέλει συνέχεια, πρωί απόγευμα, δεν υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Ήταν 8 ώρα κάποιες φορές. Κυρία Βράντζα, γιατί πρέπει να δώσει προτεραιότητα, να επενδύσει με άλλα λόγια η χώρα μας στον πρωτογενή τομέα? Αν με ρωτήσατε πριν 10 χρόνια, θα έλεγα ότι η λόγη είναι κυρίως οικονομική. Σήμερα, μετά από την πανδημία, τον κορονοϊό, μετά από τους πολέμους που έχουμε στη γειτονιά μας και στην Ρωσία και στην, δυστυχώς και στην Παλαιστίνη, η λόγη είναι και επιστημιστική και κοινωνική. Και επίσης ένας σημαντικός λόγος είναι ότι η Ελλάδα έχει παράδοση στον πρωτογενή τομέα. Ναι. Έχει δηλαδή αυτό που λέμε συγκριτικό πλεονέκτημα και λόγω κλίματος και λόγω εδάφους και λόγω βιοποικιλότητας. Δεν έχουμε βαριά βιομηχανία. Αυτό που ονομάζουμε βαριά βιομηχανία στη χώρα, ο τουρισμός φαίνεται ότι και αυτός είναι ευάλωτος και φάνηκε περισσότερο στην περίοδο του κορονοϊού. Ότι και εδώ μπορεί να έχουμε προβλήματα. Αυτό που μπορεί να μας εξασφαλίσει και η οικονομική ευημερία και η επιστημιστική επιφάνεια που τόσο έχουμε ανάγκη, είναι ο πρωτογενής τομέας. Ναι. Νομίζω ότι, και επειδή ακριβώς να πω και αυτό, ότι το ΑΕΠ, το πρωτογενής τομέας, το συνολικό ΑΕΠ είναι ακόμα πολύ μικρό. Είναι κοντά στο 4%. Μπορούμε να το ανεβάσουμε και αυτό θα βοηθήσει ολόκληρη την εθνική μας οικονομία. Μάλιστα. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός σχεδίου ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας? Είναι μια ερώτηση, μια μικρή ερώτηση που έχει μια μεγάλη απάντηση. Προφανώς πρέπει να πάρθουν κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία θα αναφέρω επιγραμματικά, αλλά αυτό που κυρίως πρέπει να γίνει είναι ένα μακροπρόθεσμο εθνικό σχέδιο, γιατί η κτηνοτροφία και η γεωργία αποτελούν εθνικό ζήτημα, το οποίο θα δημιουργήσει εκείνες τις υποδομές, το περιβάλλον, ώστε να αναπτυχθούν και οι δύο τομείς, η γεωργία και η αλληλεγγύη, θα πω. Όσον αφορά το πρόθεσμο σχέδιο, λοιπόν, χρειάζονται παρεμβάσεις στις υποδομές της χώρας, χρειάζεται αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο, χρειάζεται προφανώς η κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή οι επιδοτήσεις που έρχονται στη χώρα ανά 7 χρόνια, να προσαρμοστούν στο δικό μας ελληνικό περιβάλλον, κάτι που κάναμε για άλλη μια φορά. Σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Και βεβαίως χρειάζεται και χρηματοδότηση. Οι τράπεζες, κύριε Ραβάνη, κύριε Πιτσογιάννη, είναι κλειστές. Είναι κλειστές για όλους μας, αλλά είναι κλειστές και για τον πρωτογενή τομέα. Όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, ένα είναι το εργόσιμο που αναφέραμε πριν. Το άλλο είναι η στελέχωση των υπηρεσιών. Η διευθύνση αγροτική ανάπτυξη του νομού Τρικάλων, του νομού Καρδίτσας, όλες οι περιφέρειες της Αλιάς είναι υποστελεχωμένες. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε επιζωτίες, έχουμε ασθένειες. Η αλλαγή του αποσύμβασης των βοηδών, η ενεργοποίηση του συστήματος Άρτεμις που αφορά την θηλασιμότητα και τις ελληνοποιήσεις που λέγαμε πριν. Σωστά. Η εφαρμογή νόμων που έχουν ψηφιστεί, ο νόμος για τις ελληνοποιήσεις του 2017, ο νόμος για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκης που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία μαζί όμως με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ναι, δεν πιέζουν, κυρία Βράτζα, δεν πιέζουν. Γιατί απαριθμίσατε έναν κατάλογο με ελλείψεις και ελλείμματα. Δεν πιέζουν οι αρμόδιοι, οι πάσης φύσεως αρμόδιοι, αφήστε τους κυβερνητικούς. Πιο χαμηλά έχουμε την αυτοδιοίκηση, έχουμε τα συνδικαλιστικά όργανα. Δεν πιέζει κανένας. Δεν μπορεί να είναι τόσο ευάλωτος ο κτηνοτροφικός τομέας από τόσες πλευρές. Υπάρχουν δύο λόγια. Τόσα χρόνια. Πρώτον είναι οι αγρότες δεν έχουν δυνατότητα ένας-ένας, θα πρέπει να δημιουργηθούν υγιείς συνεταιρισμοί. Ναι. Και το υγιείς μπροστά από τους συνεταιρισμούς το λέω γιατί υπάρχουν και άλλοι συνεταιρισμοί, οι οποίοι δυστυχώς αποτελούν την κερκόπορτα για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν αγωνίζονται για τα συμφέροντα των αγροτών. Έχουμε παραδείγματα στη χώρα, έτσι, να θυμίσω στην Άρισα και τον κύριο Κοκκινούλη. Χρειαζόμαστε υγιείς συνεταιρισμούς έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η κρίσιμη μάζα που να μπορεί να διαπραγματευτεί και βεβαίως χρειάζονται και ανοιχτά αυτιά. Σωστά. Από την πολιτεία, από το πανεπιστήμιο, από την αυτοδιοίκηση. Αυτοί πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε
όχι σήμερα, σε 10 χρόνια, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας από σήμερα όμως, για ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα. Σωστά. Μιας και είπαμε πριν για προγράμματα, για νέους κτηνοτρόφους βγαίνουν προγράμματα. Όπως βγαίνουν για τους νέους αγρότες, πάνω χάρη. Είμαστε στην καινούρια προγραμματική περίοδο της κοινής αγροτικής πολιτικής, εφαρμόζεται από το 2024, είναι η πρώτη χρονιά. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, λοιπόν, που είναι το επενδυτικό πρόγραμμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, έχει προγράμματα και για νέους αγρότες και για βιολογική κτηνοτροφία και για ευζοία. Έχει πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, τα οποία καλό. Πρέπει να δούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να απορροφηθούν αυτά τα λεφτά. Κάποιες φορές δεν απορροφούμε καν τα λεφτά, και αυτό είναι ολιγορία του κράτους, της κρατικής μηχανής. Δεν απορροφούμε τα λεφτά και τα επιστρέφουμε πίσω ή αλλάζουμε τα προγράμματα με βάση αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Εδώ χρειάζεται και τεχνοκράτηση, χρειάζεται και τεχνογνωσία. Δεν είναι εύκολο, αλλά αν δεν πάρθει η πολιτική απόφαση, δυστυχώς, σε λίγα χρόνια από τώρα θα μειωθεί ακόμη περισσότερο το ζωικό κεφάλαιο, τα προϊόντα μας και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Απορώ τι κάνουν τα κυβερνητικά κλιμάκια και ιδίως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Λευτέρης Αυγιαννάκης, που κάθε τρεις και λίγο είναι στη Θεσσαλία. Βέβαια, τώρα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων έχουν αραιώσει τις εμφανίσεις τους. Ήταν να έλθει, όπως ξέρετε, και ο Πρωθυπουργός εδώ, αλλά τελικώς θα πάνε οι αγρότες τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Το είπατε και προηγουμένως. Θέλω να μας πείτε, έχουν δίκιο οι αγρότες σε όλα όσα διεκδικούν και βρίσκονται στους δρόμους? Γιατί προηγουμένως αναφέρατε ότι θα έπρεπε να κινηθούν λίγο καλύτερα στο θέμα των αγροτικών συνεταιρισμών. Δηλαδή, μήπως δεν παλεύουν σωστά για όλα όσα πρέπει να διεκδικήσουν, κυρία Βράτζα? Μήπως έχουν και εκείνοι ευθύνες? Έχουν σίγουρα δίκιο για όλα τα αιτήματα. Αλλά τόσο που μπορώ να σας πω εγώ, δεν μπορώ να τα λένε όλα, αλλά έχουν συγγραφεί και οι αγρότες, και αυτό που έγινε πρόσφατα με την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα ήταν ένας εμπεγμός εκ μέρους της κυβέρνησης. Ναι, βέβαια. Ήταν μία ελεγχόμενη απολύτως κινητοποίηση από την κυβέρνηση. Εκεί συμβιβάστηκαν οι αγρότες, και ενώ βλέπαμε δηλώσεις τους σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι θα μείνουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τελικώς απεχώρησαν. Ήταν μία κυριλαία, στο πούμε έτσι, κινητοποίηση από πλευράς των ανθρώπων της υπαίθρου. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Οι αγρότες και εμπιστεύτηκαν την κυβέρνηση και είπαν ότι εμείς τα κατεβούμε ειρηνικά, όπως λες. Ναι, και καλά έκαναν, πολιτισμένα, ναι. Ναι, αλλά περίμεναν ότι αυτό θα εκτιμηθεί και μετά θα δοθεί κάτι από όλα αυτά που ζητάνε, όπως την επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου. Δυστυχώς δεν δόθηκε ακόμη τίποτα. Τίποτα, ούτε ένα αίτημα δεν ικανοποιήθηκε. Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός είχε βγει, κυρία Βράντζα, και το είπε σε όλους τους τόνους και πριν την κινητοποίηση και μετά, ότι δεν μπορώ να δώσω, ό,τι είχα να δώσω το έδωσα. Και τα κανάλια, τα μεγάλα μέσα μαζικής επικοινωνίας το έπαιζαν αυτό. Ασχέτως αν οι αγρότες είχαν αποφασίσει με μικρό αριθμό τρακτέρ, είναι αλήθεια, να κατέλθουν στην πρωτεύουσα. Και να κάνουν μια δυναμική κινητοποίηση παρόλα αυτά. Το ό,τι μπορώ να δώσω είναι σχετικό. Δηλαδή, εδώ διαλέγουμε πού θα δώσουμε, και προφανώς πρέπει να αρχίσει ο Πρωθυπουργός ή η εκάστοτε κυβέρνηση πού θα δοθεί το δημόσιο χρήμα. Γιατί είναι δημόσιο το χρήμα, δεν είναι δικό του. Σωστό. Ούτε του Αυγεννάκη, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι των Ελλήνων πολιτών. Αλλά αν επιλέγουμε να δώσουμε δημόσιο χρήμα σε φίλους μας, κανάλια, σε ενεργειακές εταιρείες συγκεκριμένες, και δεν επιλέγουμε να δώσουμε στον πρωτογενή τομέα που θα δώσει αυτή την υπεραξία στην εθνική οικονομία και στην ελληνική υπαίθρο, και έχει και κοινωνική διάσταση, ξέρετε, το ζήτημα του πρωτογενού τομέα. Ναι, κυρία Βράτζα, όμως. Θα παραμείνουν. Ναι, λένε ότι έχει καταντήσει δυστυχώς πλέον εθιμική παράδοση. Δηλαδή, βγαίνουν οι αγρότες στους δρόμους. Κάθε χειμώνα, το ξέρουμε αυτό, προβαίνουν πλέον σε συμβολικές καταλήψεις των οδών, αλλά δεν υπάρχει κανένα απτό αποτέλεσμα για εκείνους. Παίρνουν πολύ λίγα. Σου λέει η κυβέρνηση θα έλθουν, θα κάνουν τη φασαρία τους και όταν ανοίξουν οι δουλειές θα αποχωρήσουν. Και όλα με λιγάλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης έχει ήσυχο το κεφάλι του προς τις ευρωεκλογές. Έκλεισε το μέτωπο των αγροτών, έκλεισε το μέτωπο με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και χθες με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και πλέον έχει τρεις μήνες μπροστά του, έτσι λένε οι κυβερνώντες, δεν το ξέρουμε αυτό. Ανεμπόδιστα να πάει προς ευρωεκλογές. Έτσι έλεγαν χθες οι πολιτικοί αναλυτές ή τα παπαγαλάκια του Μαξίμου. Τα εκάστοτε παπαγαλάκια του εκάστοτε Μαξίμου. Πάντως προφανώς η πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται στο αν θα κερδίσω ή δεν θα κερδίσω τις εκλογές, ούτε στην επίδειξη δύναμης.
Δεν έκλεισε κανένα ζήτημα. Ούτε των δημοσίων πανεπιστημίων έκλεισε, ούτε των αγροτών έκλεισε. Αλίμονο όποιον το πιστεύει αυτό, ρωτήστε του αγρότε. Έτσι λέγανε χθε. Υποθέτω ότι είδατε κι εσεί τι συζητήσει στα πάνελ, στου αναλυτέ χθε. Έτσι έλεγαν ότι πλέον η κυβέρνηση έκλεισε τα μεγάλα μέτωπα και πάει άνετα στο δρόμο προ τι ευρωεκλογέ. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποσοστό που θα καταγράψει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, για τα μελλοντικά σχέδια του Πρωθυπουργού. Επειδή τα ευρωπαϊκά δεν είναι η δουλειά μας να ικανοποιήσουμε τα μελλοντικά σχέδια του Πρωθυπουργού. Όχι, δεν είπα ότι... Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να μιλάμε περισσότερο για τα προβλήματα τα οποία γιγαντώνονται, όχι μόνο τον αγροτικό. Η ακρίβεια είναι τεράστιο το σχέδιο. Είναι σωστό όλο. Εκεί έχει αποτύχει παταγωδός, κυρία Βράτζα, η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας. Παταγωδός. Υπάρχουν 60.000 κωδικοί σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Ακόμα και σήμερα που πήγαμε, έτσι δεν είναι, Αχιλέ, η κατάσταση είναι δραματική. Δεν μπορείς να πλησιάσεις. Δυστυχώς. Έχει αποτύχει παταγωδός. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτό συνδυάζεται, ξέρετε, με τον πρωτογενή τομέα. Συνδυάζεται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, με τα προβλήματα των αγροτών, με την οικονομία στην επαρχία, η οποία δεν ευδοκιμεί αν δεν έχουν οι αγρότες λεφτά. Γιατί είμαστε εκεί, τα τρία κρατούμε στην καρδιά. Και οι δύο νομοί έχουν μεγάλο ποσοστό αγροτικού πληθυσμού. Άρα δεν έλυσε κανένα πρόβλημα η κυβέρνηση. Και για να λύσει προβλήματα πρέπει να ενδιαφερθεί πραγματικά για να τα λύσει. Πρέπει να βρεθεί και χρήμα, να χρηματοδοτήσει υποδομές. Οι επιδοτήσεις, ξέρετε ότι φέτος οι επιδοτήσεις δεν δόθηκαν καν. Το συνηθισμένο ποσό που δίνεται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο, η βασική ενίσχυση, λένε οι αγρότες. Ναι. Από αυτό το ποσό που ήταν να δοθεί, λείπουν περίπου 80 εκατομμύρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τους αγρότες. Και ο Αυγεννάκης μετέφερε την ευθύνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλαξε λοιπόν η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ακόμα αυτά τα 80 εκατομμύρια δεν έχουν δοθεί. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει αυτή την ευθύνη. Να μην αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν ζητιάνο, σαν ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες και επαγγελματίες, ζουν από αυτό. Είμαστε. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και αν θέλουμε πραγματικά να τα λύσουμε, που σημαίνει ότι αν θέλουμε να έχουμε περισσότερο, κρέας, αν θέλουμε να εξάγουμε περισσότερα, να έχουμε περισσότερα έσοδα στη χώρα, πρέπει να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόγραμμα. Κυρία Βράτζη, συγγνώμη, επειδή δεν έχουμε χρόνο, για να πούμε και την τελευταία ερώτηση. Το κείμενό σας καταλήγει με τη φράση: είναι πολύ πιθανό η κατάσταση να είναι ήδη μη αναστρέψιμη. Τι εννοείτε, έτσι εντάχει, γιατί δεν έχουμε χρόνο, μας φωνάζει και ο Χολύπτης. Θα σας πω τι εννοώ. Πρώτον, η δουλειά μου, είμαι κτηνίατρος, έχω κτηνιατρία, δουλεύω με τους κτηνοτρόφους σχεδόν 25 χρόνια. Το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή μας μειώνεται, οι κτηνοτρόφοι εγκαταλείπτουν. Και δεύτερον, το λένε τα νούμερα. Την τελευταία δεκαετία, τα τελευταία δύο χρόνια, το ζωικό κεφάλαιο έχει μειωθεί 25%. Όλα τα είδη τα ζωικά, και στα πρόβατα και στις έγιες και στα βοηθεία και στους χείρους και στα πρωτοτικά έχουμε μείωση. Ακόμα και στην πατατροφία, που είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, και στην εγωτροφία έχουμε πολύ 30% μείωση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εγκατάλειψη της υπαίθρου σημαίνει αυτό. Είναι και φεύγουν στο εξωτερικό οι νέοι. Άνεργοι άνθρωποι σημαίνει αυτό. Στην εγωτροφία που είμαστε ακόμη πρώτοι στην Ευρώπη, κινδυνεύουμε να μας περάσουν χώρες που δεν έχουν τέτοια παράδοση, όπως η Ρουμανία και η Ισπανία. Που μας περνάνε και στην προβατοτροφία. Εδώ πρέπει να επιλέξει η χώρα που θέλει να επενδύσει, σε ποιο τομέα θέλει να επενδύσει. Δεν μπορεί να επενδύει μόνο στον τουρισμό και σε αυτόν τον τουρισμό. Το all inclusive που λένε, δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται τρώνε, ντύνονται, κοιμούνται σε εισαγόμενα προϊόντα. Πρέπει, δυστυχώς, αν θέλουμε να έχουμε κάποια στιγμή εθνική οικονομία. Μισό λεπτό μας δίνει ο Χολύπτης, μισό λεπτό, πολυβόλο κυρία Βράντζα, κτηνίατρος, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ειδική στα θέματα κτηνοτροφίας. Μισό λεπτό μας δίνει. Παρακαλώ να απαντήσετε στο ερώτημα το οποίο είναι συγκεκριμένο. Απόλεσε οριστικό στη δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ και πλέον μετά τις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, κυρία Βράντζα? Ευθύ το ερώτημα. Προφανώς όχι. Τι εννοείται απόλεσε οριστικός πριν γίνουν οι εκλογές? Προφανώς όχι. Με βάση τις δημοσκοπήσεις ομιλούμε και με βάση αυτά που λένε οι πολιτικοί αναλυτές. Δεν παίρνουμε θέση, ούτε κάνουμε κρίση. Ερώτημα απευθύνουμε. Ναι, αφού ήσασταν και βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαι μέλος του κόμματος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δώσει μια εναλλακτική πρόταση. Η ευρωπαϊκή πολιτική είναι εξαιρετικά σημαντική για τη χώρα μας. Βλέπετε ότι υπάρχει κοινή αγροτική πολιτική, υπάρχουν ζητήματα για την υγεία, για την παιδεία που ρυθμίζονται στις Βρυξέλλες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο κόσμος καταρχήν να πάει να ψηφίσει, γιατί φαίνεται ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φοβάμαι ότι και στη χώρα μας. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, πραγματικά, σε όλη την Ευρώπη.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δώσει μια πρόταση πραγματική, πολιτική πρόταση, πολιτική και όχι πρόταση τηλεοπτική, να πω. Άρα θα πιάσει το 17% που λέει ο πρόεδρός σας, ο κύριος Κασελάκης, αυτό λέτε? Προφανώς οι στόχοι είναι τέτοιοι και ψηλότεροι ακόμα. Αυτοί είναι οι στόχοι, για αυτούς τους στόχους αγωνιζόμαστε. Και κυρίως αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα. Αυτά πάνε μαζί. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί αναλυτές αυτές τις θέσεις ή κάποιοι από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ τα προβλήματα είναι αληθινά και εμείς αυτά θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις. Και με βάση αυτά να κριθούμε και να ψηφιστούμε. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Παναγιώτα Βράτζακ, ταινία του, μέλος ομάδας παραγωγών εμπορίας και μεταποίησης κρέατος και πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της Καρδίτσας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ικανότατη στο λόγο. Πάρα πολύ καλή. Και πολύ διαβασμένη στον τομέα της. Μας τα πολύ ωραία. Την ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ.